Πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα στο Στρασβούργο. Εκεί θα συναντήσουμε τον Γιάννη Καντέλη, διότι εδώ και λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός απίφθινε ομιλία στο Ευρωκοινοβούλιο. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Απόστολε. Μία ομιλία η οποία περιελάμβανε μια πλούσια ατζέντα, διότι ο κύριος Μητσοτάκης έβαλε στην ομιλία του αυτή την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Είπε ότι η χώρα μου έχει αφήσει πλέον πίσω της αυτήν την δεκαετή κρίση, με αιχμές για τα εσωτερικά μέτωπα, θυμίζοντας ότι παρόμοιες μέρες, το 2015, η χώρα βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού. Και τότε, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, χρειάστηκε κολοτούμπα από την πλευρά της τότε κυβέρνησης, προκειμένου η χώρα να μην βρεθεί εκτός ευρώ. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε εκτενώς στα ζητήματα με την Τουρκία, λέγοντας ότι υπάρχουν αναθεωρητικές δυνάμεις πέραν της Ρωσίας που δημιουργούν αναταραχές και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τηρήσει μια ενιαία στάση απέναντί τους. Μάλιστα, στην συνέχεια αναφέρθηκε και στο εμπάρκο όπλων, λέγοντας ότι οι χώρες, ύστερα από ερώτηση του κυρίου Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι οι χώρες οι οποίες θέλουν να πουλήσουν όπλα είναι στην διακριτική τους ευχέρεια. Ωστόσο, πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι εδώ υπάρχει μια χώρα η οποία απειλεί ένα κράτος μέλος, κυριαρχικά δικαιώματα ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι υπάρχουν πολλές κρίσιμες προκλήσεις που έχουν μπροστά τους όλες οι χώρες, αλλά καμία δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει μόνη της και χρειάζονται κοινές ευρωπαϊκές παρεμβάσεις, όπως το θέμα των τιμών της ενέργειας, όπου επανέλαβε τις προτάσεις του για κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση με την αποσύνδεση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας από αυτές του φυσικού αερίου. Βέβαια, πρέπει να σου πω, Απόστολο, ότι η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχε πολύ έντονο ελληνικό άρωμα, διότι στον Έλληνα Πρωθυπουργό απίθυναν ερωτήσεις οι επικεφαλοί ευρωβουλευτές από τις 8 ομάδες του πολιτικές του Ευρωκοινοβουλίου. Οι 5 από αυτούς ήταν Έλληνες, οπότε, όπως καταλαβαίνεις, υπήρχε ένα ελληνικό πινκ-πονκ και για θέματα εσωτερικής επικαιρότητας. Mm-hmm. Κάτι που θα το δούμε να αυξάνεται το επόμενο διάστημα, καθώς μπαίνουμε σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο, ανεξαρτήτως του πότε θα γίνουν οι εκλογές. Γιάννη Καντέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε στο βίντεο που ακολουθεί τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά και τα όσα απάντησαν στον κυρία Μητσοτάκη Νίκος Ανδρουλάκης και Δημήτρης Παπαδημούλης. Αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία ότι θα είναι μηδενική η ελληνική ανοχή απέναντι στα τετελεσμένα που επιχειρεί να προκαλέσει, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Δεν χρειαζόμαστε νέους αναθεωρητισμούς και αναβιώσεις αυτοκρατορικών φαντασιώσεων. Και ένα επίσης είναι βέβαιο. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να ανεχθεί καμία αμφισβήτηση της εθνικής της κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητας. Και είμαι σίγουρος ότι σε αυτόν τον διαρκή αγώνα θα σας έχουμε όλους συμπορευτές. Κρατάμε κλειστές τις πόρτες μας στις απειλές, κρατάμε ανοιχτά τα παράθυρα στις ειρηνικές επαφές. Οι διαφορές μεταξύ των κρατών λύνονται με γνώμονα το διεθνές δίκαιο και όχι με τα ηλίκη. Ο Πρωθυπουργός άφησε αιχμές για την τουρκική στάση στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, υπεραμύνθηκε της ελληνικής στήριξης προς το Κιέβο και έθεσε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς πρώτων ευθυνών τους. Οφείλουμε σήμερα στην Ουκρανία να αποτρέψουμε κάθε είδους τετελεσμένα, τα οποία θα μπορούσαν να μιμηθούν αύριο, νέοι επίδοξοι ταραχοποιοί. Και αυτό έχει ξεχωριστό βάρος για δύο χώρες μέλη της Ένωσης, την Ελλάδα και την Κύπρο. Αναφέρομαι προφανώς στη διαρκή επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας, που διεκδικεί μάλιστα να προσεγγίσει την Ευρώπη. Απέναντί της ορθώνονται ήδη οι ξεκάθαρες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Την παρέμβασή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη αλλά και Ελλήνων Ευρωβουλευτών, προειδοποίησε για τον κίνδυνο του λαϊκισμού που εγκυμονεί η ευρωπαϊκή αναποφασιστικότητα στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα είχε και το πρώτο debate με τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη δεικτική αναφορά του στο δημοψήφισμα. Τέτοιες μέρες, το 2015, η Ελλάδα βρέθηκε ένα βήμα από τον γκρεμό της εξόδου από το ευρώ. Την κοινωνία της τότε χτυπούσαν αλλεπάλληλα κύματα τυφλού και διχαστικού λαϊκισμού. Σαν σήμερα μάλιστα, στις 5 Ιουλίου του 2015 διεξαγόταν ένα δημοψήφισμα, το οποίο λίγο έλειψε
να δώσει τη χαριστική βολή. Και μόνο μπροστά στο φάσμα της άτακτης χρεοκοπίας η τότε κυβέρνηση έκανε πίσω. Καμία ευρωπαϊκή κοινωνία δεν υπέφερε περισσότερο από την ελληνική την περασμένη δεκαετία. Ευτυχώς για την πατρίδα μου, η Ελλάδα του 2022 δεν έχει σχέση με την Ελλάδα του 2015. Καλό να θυμόμαστε το ταπεινωτικό δημοψήφισμα του 2015. Αλλά ας είμαστε δίκαιοι και να θυμάστε πολύ καλά και το ταπεινωτικό, την ταπεινωτική εποχή του 2009 που οδηγήσατε τη χώρα σε 15,5% εξωτερικό έλλειμμα και στη χρεοκοπία όπως πιστοποιεί και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι αυτές οι επιλογές της Κεντρικής Παράταξης ήταν που άνοιξαν το κουτί της Πανδώρας στην Ελλάδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντέδρασε έντονα και στην παρέμβαση του Αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Παπαδημούλη για τις κυβερνητικές επιδόσεις στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Μαζί με την κυρία Μέτσολα, την πρόεδρο του Κοινοβουλίου, θα συναντηθούμε με τους ρεπόρτερς χωρίς σύνορα που εσείς συκοφαντείτε για να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας. Πείτε μας λοιπόν γιατί η Ελλάδα παραμένει πρώτη στους 27 στην ανεργία των νέων και 27η στους 27 στην ισότητα των φύλων. Γιατί στα 3 χρόνια της δικής σας διακυβέρνησης έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό θανάτων από την πανδημία ανά εκατομμύριο κατοίκων σε όλη τη Δυτική Ευρώπη. This is a lie, Mr. Papadimoulis. It's plain false. And it is unacceptable that you show up in this house and replicate this type of misinformation. So let us at least get our facts straight when it comes to the issues pertaining to the public debate. Αίσθηση προκάλεσε η σκληρή τοποθέτηση του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, κατά της Τουρκίας, αλλά και εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα.